Αδέλφισε συνάδελφοι, δεν είμαστε εγκατεθειμένοι να σκύψουμε το κεφάλι, να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετρώντας απώλειες και κρούσματα ως στατιστική. Δεν είναι ανοιχτό το 2021 και ενώ όλες αυτές τις μεγάλες κουβέντες γύρω από την προστασία της ανθρώπινης ζωής να πεθαίνουν εργαζόμενοι μόνοι στο σπίτι τους. Δεν είναι ανεκτό εργαζόμενοι που έχουν υποκείμενα νοσήματα και είναι σε επαφείς ομάδες να βρίσκονται στους χώρους δουλειάς, είτε γιατί τους ασκούνται πιέσεις από την εργοδοσία, είτε γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα 534 ευρώ λόγω αναστολής της σύμβασής τους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ως φυσιολογικό φαινόμενο και ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας την ανεπάρκεια των ελεκτικών μηχανισμών. Αυτά και πολλά άλλα τα έχουμε καταγγείλει, έχουμε απαιτήσει να πάρθουν μέτρα, έχουμε ζητήσει ενημέρωση για το πόσοι συνάδελφοι μας νοσούν, πόσοι νοσηλεύονται, πόσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, αλλά συγκεκριμένη απάντηση δεν πήραμε ποτέ ούτε από τους κρατικούς φορείς, ούτε προφανώς και από την εργοδοσία. Δεν τα βάφουμε όλα μαύρα. Μέσα από τον αγώνα μας, μέσα από την αφοβία, βγαίνει φως. Όποια μέτρα έχουν πάρθει ως σήμερα είναι κάτω από τη δική μας διαρκή ανυποχώρητη παρέμβαση. Μας μετρούν και τους μετράμε καθημερινά. Κανένας εργαζόμενος να μην κάνει βήμα πίσω μπροστά στα ζητήματα υγείας του, των εργατικών δικαιωμάτων. Οργανωμένα, συλλογικά, μπορούμε να απαντάμε, να διεκδικούμε. Γι' αυτό καλούμε τους συναδέλφους πιο θερετά να σπάσουν τη σιωπή, να έρθουν σε επαφή με τα κλαδικά του σωματεία, να μας ενημερώσουν για ζητήματα που χρήζουν άμεση παρέμβαση και λήψη επιπλέον μέτρων. Να μην δεχθούν να δουλέψουν για 10, να απαιτήσουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Μαζικά και οργανωμένα, να διεκδικήσουμε να μην καταπατηθεί κανένα μας δικαίωμα, να διεκδικήσουμε την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Υπάλληλοι, για να μην πληρώσουμε οι εργαζόμενοι ακόμα και με την ίδια μας τη ζωή την πανδημία, είναι υπόθεση όλων και πρέπει να κλιμακωθεί, στοκεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο και να κοντράρουμε στα ίσα αυτούς που βάζουν τη ζωή μας σε κίνδυνο. Ευχαριστώ.